Νομίζω ότι θα μου επιτρέψετε την έκφραση. Αυτά που μας παραθέσατε ήταν σαν ένα κερασάκι στην τούρτα. Καθότι θεσμικά αποδείχθηκε και αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι οι νόμοι διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή και τη διαφορά. Αναφερθήκατε επίσης στα οπλικά συστήματα. Όποιοι ασχολούνται, μα όλοι μας ασχολούμαστε με οπλικά συστήματα πια, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς. Εχθρός είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, είναι η κοινωνία η οποία έχει δομηθεί σε μία ανθρωποκεντρικές βάσεις. Και κρίνουμε, είναι η κρυφή η λέξη της διαφοράς και η φανερή λέξη της αρχής της πρόοδου. Κρίνουμε. Εμείς είμαστε εδώ, κρίνουμε και πράττουμε. Ευχαριστούμε πολύ τους εξαίρετους ομιλητές. Ευχαριστούμε πολύ εσάς, γιατί αυτή τη στιγμή τελείωσε το πρώτο μέρος. Θα μου επιτρέψετε, με βάση τις οδηγίες που έχω λάβει, ότι το διάλειμμα θα γίνει τώρα και η δυνατότητα να τοποθετηθείτε και να κάνετε τις ερωτήσεις σας θα γίνει στο τέλος, παρουσία όλων των ομιλητών. Οι επόμενοι μας ομιλητές θα είναι ο κύριος Μποχώρης, ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου ΙΑΣΟ και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και ΔΟΕΡ, καθώς και η κυρία Κρυσταλία Γρυσταλέα. Δριστέλα. Ναι, εκπρόσωπος της δράσης πολιτών, τελεία και παύλα τη διαφορά. Συντονιστής θα είναι ο κύριος Τέλιος Φενέτος. Και πριν κλείσουμε και πριν περάσουμε σε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα, θα ήθελα να δούμε στην πράξη και να σας πούμε δύο-τρεις κουβέντες σχετικά με τη συμπλήρωση ενός εντύπου που ενδεχομένως βρήκατε στο κάθεσμά σας και αν δεν βρήκατε βρίσκονται έξω. Χρειαζόμαστε ως μονάδες την συμπαράσταση της διπλανής μας μονάδας και ομάδας. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη συμμετοχή όλων, είτε ενεργό, είτε ηθική, είτε με οποιοδήποτε τρόπο εσείς επιλέξετε, χρειαζόμαστε τη συμπαράσταση σε αυτή την προσπάθεια και το να είμαστε συνοδοιπόροι για μια κοινωνία αξιών, όπως ο καθένας την οραματίζεται. Υπάρχουν τέσσερις τρόποι με τον οποίο μπορείτε, αν θέλετε, να συμμετάσχετε σε μια τέτοια διαδικασία, όπως την οργάνωση του κόμματος, όπως η διαμόρφωση των προγραμματικών θέσεων, όπως την πολιτική επικοινωνία και τη δημόσια σχέση και όπως τον εθελοντισμό. Σαφέστατα και υπάρχει η αναγκαιότητα και για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό της τάξης και των 2 και των 3 ευρώ και των 5 ευρώ. Μπήκα στον άχαρο ρόλο αυτό. Εγώ δεν έχω σχέση με τα χρήματα από τη γνώση. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά σε 10 λεπτά πάλι εδώ.